τη μέρα και να σας ακούσω άλλη μια φορά. Απόψε λοιπόν θα μάθουμε ποια δύο ζευγάρια θα περάσουν στο μεγάλο τελικό. Τρία τα ζευγάρια μας, τρία τα ζευγάρια που έχουν απομείνει, τρία και τα τραγούδια που θα ερμηνεύσει το καθένα από αυτά. Πάμε λοιπόν να υποδεχθούμε τον Δημήτρη Μακαλιά και την Αντιγόνη Ψυχράμη. Τον Μάρκο Σεφερλή και τη Στέλλα Καλή. Τη Μιριέλα Κουρεντή και τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Καλώς ήρθατε λοιπόν, παιδιά. Θα ξεκινήσω από τον Δημήτρη και την Αντιγόνη. Πώς είμαστε? Ωραία, πολύ ωραία αισθανόμαστε σήμερα. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα και θεωρώ πως ήταν πολύ δύσκολη και η εβδομάδα, διότι είχατε να προετοιμάσετε τρία τραγούδια. Ούτε ένα, ούτε δύο. Ναι. Αυτό πόσο σε δυσκόλεψε, Δημήτρη? Γιατί εντάξει, Αντιγόνη ως επαγγελματίας φαντάζομαι δεν είχε κάποιο θέμα. Για μένα ήταν αρκετά δύσκολο, γιατί πάλι έχω τρία τραγούδια τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Ναι. Οπότε ήθελε παραπάνω χρόνο. Όπως καταλαβαίνεις, ένα κομμάτι παραπάνω στα ήδη υπάρχοντα δύο που ήταν πολλά για μένα. Αυτά είναι ακόμα πιο πολλά, αλλά νομίζω κάτι κάναμε. Εγώ έτσι πιστεύω, θα σας δούμε και μετά. Μιριέλα, υπάρχει κάποιο από τα τρία αυτά τραγούδια για το οποίο αισθάνεσαι ότι δεν έχεις προετοιμαστεί κατάλληλα? Θα δώσω τον καλύτερο με αυτό και για τα τρία. Κάποιο μπορεί να μου ταιριάζει περισσότερο, κάποιο λιγότερο, αλλά θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερο με αυτό. Μάρκο, εσύ φαντάζομαι έχεις προετοιμαστεί και για τα τρία το ίδιο. Ναι, λίγο και για τα τρία. Εμένα και τα τρία τραγούδια με αγχώνουν. Αλλά θα δώσω το καλύτερο μου αυτό, όπως και η Μιρέλα, για να τα πω όσο καλύτερα μπορώ. Όπως και ο Δημήτρης. Και ο Δημήτρης, σκληρή δουλειά, η αλήθεια είναι αυτή, πέρα από τη βλάκα. Αυτή τη βδομάδα δουλέψαμε πολύ περισσότερο από ό,τι τις προηγούμενες. Και πιστεύουμε το αποτέλεσμα δικαιώσει όλο τον κόσμο και κυρίως την Επιτροπή που για μία ακόμα φορά είναι κοντά μας. Και θα μας χαρίσει άφθονα δεκάρια όπως ξεκίνησε την προηγούμενη φορά. Ωραία. Να και το ξεκίνησες λοιπόν, θα το ολοκληρώσω. Με συγχωρείτε που θα σας γυρίσω λίγο την πλάτη τώρα. Πάμε να πούμε μια καλησπέρα στην κριτική μας επιτροπή, στο Γιώργο Θεοφάνου. Καλησπέρα. Στην καλοκαιρινή αστραφτερή Ρούλα Κορομιλά. Καλησπέρα. Τον καλοκαιρινό αστραπτερό κρατερό Κατσούλη. Καλησπέρα. Λοιπόν Γιώργο, πλησιάζουμε στο τελικό. Είσαι πλέον αρμόδιος για να μου πεις τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το ζευγάρι που θα πάρει στον τελικό και που θα κερδίσει κιόλα. Εγώ είμαι αρμόδιος? Μπα. Έτσι κάτι τέτοιο όχι, έχουμε καταλάβει όλοι. Όχι. Σε αυτή τη φάση αποφασίζει κυρίως ο κόσμος. Και έτσι πρέπει να είναι. Ναι, αλλά καθοδηγείτε με έναν τρόπο, κρίνετε, βαθμολογείτε. Τους καθοδηγήσαμε μέχρι εδώ, νομίζω τώρα μόνοι τους. Όχι, θα σε πιέσω Γιώργο λίγο παραπάνω. Φτάνει μόνο η φωνή ή χρειάζεται και κάτι ακόμη? Δεν φτάνει μόνο η φωνή. Θέλει πολλά πράγματα. Θέλει και λάμψη, θέλει και άστρο, θέλει και τύχη, τα θέλει όλα. Όλα. Και τα τρία μας ζευγάρια τα διαθέτουν αυτά, οπότε θα είναι δύσκολο το έργο σήμερα, Ρούλα. Πάρα πολύ. Πρέπει να σου πω ότι εγώ είμαι περισσότερο αγχωμένη, γιατί θέλω να είμαι απόλυτα δίκαιη. Αυτό που έχω να πω από τη μακρά εμπειρία μου την τηλεοπτική στα παιδιά είναι ότι να προσπαθήσουν απόψε να μην έχουν καθόλου άγχος. Πόσο δύσκολο είναι, το ξέρω, να είναι ο εαυτός τους. Σημασία έχει ότι έφτασαν εδώ που έφτασαν και αυτό σημαίνει πολλά. Έτσι. Και σε αυτό πρέπει να τους χειροκροτήσουμε. Καλή επιτυχία χωρίς άγχος, παιδιά. Κρατερέ. Μάλιστα. Επειδή μας βγήκες και λίγο αυστηρός. Έγινε και αυτό. Έγινε και αυτό, ναι. Έχοντας τη γνώση ότι σήμερα τα ζευγάρια θα διαγωνιστούν σε τρία τραγούδια που είχαν πολύ λίγο χρόνο. Μια εβδομάδα είναι πολύ λίγη για να ετοιμάσεις τρία είναι τραγούδια. Είναι λίγη για ένα τραγούδι. Οπότε θα είσαι πιο αυστηρός ακόμα, αν υπάρχει. Ή θα είσαι έτσι λίγο πιο επιοικής, λίγο πιο ελαστικός. Καταρχήν δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση τους. Δεν έτσι είσαι, κι αλλιώς. Όμως. Δεν είμαι. Αλλά συμμερίζομαι όλη αυτή την υπέροχη και πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια που έχουν κάνει. Έτσι κι αλλιώς μέχρι εδώ. Για σήμερα
Εύχομαι καλή επιτυχία και με όσο περισσότερο χιούμορ και όσο λιγότερο άγχος γίνεται, να κυρίως πάνω απ' όλα να διασκεδάσετε. Και να διασκεδάσουμε και να περάσουμε όμορφα. Πάμε λοιπόν να διασκεδάσουμε. Καλή επιτυχία σε όλους σας. Καλή επιτυχία.